Λοιπόν, καλησπέρα από το κλειστό Γιώργο Στεφανόπουλος. Τι έχει γίνει εδώ σήμερα? Αυτό που έχει γίνει είναι ότι οι Athens Bucks δεν κατάφεραν να κατεβάσουν πεντάδα. Ήρθαν 4 άτομα. Το παιχνίδι ουσιαστικά έχει κριθεί το αποτέλεσμα, γιατί οι ανώνυμους έχουν πάρει την νίκη άνευ αγώνα. Αλλά επειδή μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε εδώ, παιδιά, αποφασίσαμε να γίνει το μάτς. Έχουν δώσει οι ανώνυμους δύο παίκτες στα παιδιά, στους Athens Bucks, και παίζουν μπασκετάκι. Γιατί όχι. Λοιπόν, οι ανώνυμους που έχουν πάρει την νίκη με 20-0 ανεφ αγώνα έχουν την μπάλα τώρα. Ωραίο τελείωμα. Στο χοντοσούδο του Γκαμπόλη τώρα για Athens Bucks. Με την μπάλα οι ανώνυμους. Άστο και προσπάθεια λήξη του χρόνου της επίθεσης. Η μπάλα είναι για Athens Bucks. Τρέχει τώρα ο Δρακόπουλος. Δεν είμαστε τώρα για βουτιές. Έτσι κι αλλιώς το μάτς είναι προπονητικού χαρακτήρα. Για τους ανώνυμους, οι οποίοι εντός χρόνου τώρα από τον Δρακόπουλο, δεν είναι εύστοχο. Την άλλη το σουτάκι από μέσα απόσταση από τον Περίκο ή Περικό, δεν ξέρω που είναι ο τόνος. Σε αυτό που βλέπω τώρα μπροστά μου δεν υπάρχει τόνος. Περικός θα λέω εγώ. Μου κάνει πιο πολύ από τον Περικός. Απ' την άλλη, άλλο ένα εύστοχο για τους ανώνυμους. Μακρινό σούτ του Τζουβάρα, πολύ ωραίο τρίποντο. 14 το σκορ. Για δύο είναι άστοχο από τον παίκτη, τον ανώνυμος που έχει πάει με την άλλη ομάδα, ο οποίος είναι ο Ανδρεαδάκης αν δεν κάνω λάθος. Δύσκολη προσπάθεια του Κουρτέση, δεν αστοχεί. Ξανά από εκεί που ευστόχησε νωρίτερα ο Τζουβάρας, αστοχεί αυτή τη φορά. Η μπάλα για τους ανώνυμους. Έχουμε time out. Έχει στραφεί το time out με
ανώνυμους στην επίθεση. Παίρνει ένα φάουλ για βολές. Ο Παναγής. Εύστοχος στην πρώτη, ο Παναγής Στεφανάτος. Χάνει τη δεύτερη, 11-4 το σκορ, rebound για Athens Bucks. Που είναι τώρα στην επίθεση. Σουδιά 3 είναι άστοχο από τον έτερο παίκτη που δανείστηκαν από τους ανώνυμους. Ο οποίος είναι ο Καστρινός, αν βλέπω καλά. Άστοχος για 3 από τον Περικό. Περικό, όπως, συγγνώμη για τον... Πανάδος διστάζει, κάνει κάποιες τρίπλες. Δεν έχει δει όμως ότι ο χρόνος της επίθεσης τελειώνει για την ομάδα του. Τους μένει μπάλα στα χέρια, 11-4 παραμένει για ανώνυμους. 3-45 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Άστοχο σουτ για 3 από το Δανιά. Και οι ανώνυμους ξανά με την μπάλα. Σαν Αγνωστόπουλος, έτσι κι αλλιώς αμφιβάλλω ότι αν την έπιανε θα προλάβαινε να σουτάρει. Πάλι αργούνε στην επίθεση οι ανώνυμους. Αλλαγές να γίνουν. Σουτ για 3 είναι πολύ άστοχο από τον Καστρινό. Δεν ξέρω αν ήταν άστοχο επειδή ανοίξει τους ανώνυμους. Μήπως είναι δούριος ύπος. Και ο Αναγνωστόπουλος τώρα κάνει ένα airball. Άρα μάλλον δεν είναι δούριος ύπος ο Καστρινός. Είναι λίγο κρύοι οι παίκτες ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι είναι και άνευ σημασίας τώρα, οπότε εντάξει, δεν είναι και σε φουλ ρυθμούς όλοι, δεν είναι τόσο ζεστή. Άστοχο το σούτ του Ανδρεαδάκη. Ανώνυμος στην επίθεση με ένα φιλόδοξο φλόουτερ του Δραγκόπουλου, άστοχο, και η μπάλα για Athens Bucks. Ωραία ο Ανδρεαδάκης αυτή τη φορά. Στοχή από το ύψος των βολών. Και λίγο πιο μέσα. Το σουτ για 3 ήταν άστοχο από τον Τζουβάρα.
και ο Ανδρεαδάκης στον εφνιδιασμό κάνει το 11-8. Ο Ανδρεαδάκης είναι ο καλύτερος παίκτης των Athens Bucks μέχρι στιγμής. Και τον Ανώνυμος αντίστοιχα. Είναι και τα δύο. Ωραίος ευνηδιασμός με το Δανιά να τελειώνει τη φάση τώρα για τους Athens Bucks. 11-10. Το πρώτο. Μια άστοχη προσπάθεια τώρα για τους Athens Bucks. Ωραία πάσα. Λάθη. Δεκατρία-δέκα. Κλέψιμο για Athens Bucks. Κι άλλο καλαθάκι από τον Περικό. Το νούμερο 33... Α, ο Θράσος είναι. Μα δεν τον έχω στα χαρτιά, αλλά... Είναι εργάτης ο Θράσος, που ήξερα ότι αγωνίζεται στους Ανώνυμους. Καλάθι και φάουλ τώρα από τον Ανδρεαδάκη. 13-14, η μεικτή Ανώνυμους Athens Bucks αποδίδει μια χαρά. Δύσκολη προσπάθεια του Φιλαρτζή εκεί, πιέστηκε. Χάνουν την μπάλα όμως και οι Bucks. Και ξανά Ανώνυμος μέχρι το λέει από Δρακόπουλος. Απαλός. Για να δούμε τώρα. Δανιάς, παραλίγο να κλέψει ο Κουρτέσης. Επαναφέρει ο Ανδρεαδάκης. Ο Δανιάς. Ο Καστρινός. Για Γκορίτσα και εκείνος χαμηλά για να του επιστρέψει την μπάλα ο Δανιάς και να στοχίσει ο Γκορίτσας για τρεις. Πάσα εδώ, φιλόδοξη. Όχι. Λάθος η πάσα του Τζουβάρα. Πέντε όλα το σκορ.
Ο Χριστοβάλ τώρα πάει 30-15. Και καλά τέννις, καταλάβατε. Κριτζάρετε άφοβα όλοι. Ζούμε για το κριντζ. Ανδριαδάκης στην άλλη πλευρά για το ελεύθερο σουτ για 2 του Δανιά. Ας το πω. Και ανώνυμος και πάλι με την μπάλα. Θα το πάρει για 3 ο Τζουβάρας. Δεν τρέπεται, το παίρνει το λιγοντάκι. Γενικά Δανιάς, Ανδριαδάκης. Το πίστεψε αυτό, το έχασε όμως. Κουρτέσης, θα πάει μέχρι μέσα φαίνεται. Βέβαια. Τα 15 ανώνυμους. Δεύτερα, ναι. Και μπάλα πάλι για Athens Bucks. Ανδριαδάκης για τον πραγματικό του συμπαίκτη τον Καστρινό. Ανδριαδάκης, προλαβαίνει ο Γορίτσα, σταυλό και μέσα. Φοβερό buzzer beater. 17-17. Ο Γορίτσα το βάλε και time out έχουμε τώρα. Επιστροφή στο παρκέ. Σιγά σιγά. Μπάλα έχουμε. Να, α, είναι από την άλλη. Είδα το διδυτή εκεί και μπερδεύτηκα. Baseline από την άλλη. Ο Γουρδέσης. Ου, ραβέρσα. Αστοχή. Και τώρα η Athens Bucks. Γορίτσας, την άλλη πλευρά για Καστρινό, τελικά το παίρνει εκείνος. Αέρα. Κουρτέσεις. Ζουβάρας, ξανά Κουρτέσεις. Ο Θράσος για τον Τζουβάρα, πρέπει να σουτάρει. Το βάλε. Έστω και έτσι μπήκε. 20-17 οι ανώνυμους. Πάσες, πάσες. Για να βγει ελεύθερο σου του Γκορίτσα, αυτόν δεν του κάνει τη χάρη η μπάλα. Θεράσος, φάουλ. Φάουλ από τον Περίκο. Περίκο, Περίκο, Περίκο. Τους τρίποντο άστοχο.
πόδι, μάλλον. Ωραία επίθεση εδώ από τους Athens Bucks. Αστοχή όμως ο Γαμπόλης. Πάσα. Την έπιασε ο Στεφανάδος, αλλά δεν βρίσκει πάσα. Βρήκε τώρα στο φιλαρτζή. Και ο Κουρτέσης, σε αυτό που ξέρει πολύ καλά, τα τελειώματα κοντά στο καλάθι. 22-17. 2 λεπτά περίπου για το τέλος του ημιχρόνου. Κλέβει ο Κουρτέσης. Και χάνει ένα εύκολο. Δανιάζει για Καστρινό. Ξανά ο Δανιάς Καστρινός είναι ελεύθερος, το πάρει για τρεις. Χάνει. Άστοχο τρίποντο από τον Τζουβάρα, αλλά είναι εκεί και πάλι ο Κουρτέσης. Δεν καταλαβαίνει από φιλικά προπονήσεις και δεν ξέρω και εγώ τι. Πάει με τα όλα, σκοράρει. Ωραία η πάση, αλλά υπάρχει χρονόμετρο. Τέλος επίθεσης. 4-17, μένουν 50 δεύτερα για το ημίχρονο. Άστοχος και πάλι ο Τζουβάρας για 3. Καλό σου του Περικού. Αλλά άστοχο. Και τώρα οι ανώνυμους έχουν την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου. Με φιλαρτζή. Βγάζει στο Στεφανάτο. Εκείνος πατάει για 2. Αστοχή Κουρτέσης. Παραλίγο goal foul. 2 βολές σε νεκρό χρόνο θα εκτελέσει ο Κουρτέσης. Φεύγουν όλοι από το κήπεδο, μένει μόνος του με το διαιτητή. Βάζει την πρώτη, 25-17. Και τη δεύτερη, 26-17. Αυτό είναι το σκορ του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε για το δεύτερο. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο. Κουρτές σουτάρει και για 3, αλλά όχι. Καστρινός! Έχει χάσει τώρα ο Καστρινός και χάσει 2-3 πολύ εύκολα ελεύθερα τρίποντα και έβαλε τώρα ένα εκτός ισορροπίας, έτσι ψιλομαγκαρισμένο. Είναι για τα δύσκολα μάλλον ο Καστρινός, από ό,τι φαίνεται. Ο Φράσος είναι μόνος για 3, το βάζει για αυτός. 29-20. Thank you.
Άστο τον κορίτσα για δύο. Θέσεις για Θράσο, βγάζει στο Δρακόπουλο για τρεις. Ωραία φάση εδώ. 32-20 ανώνυμους. Πέρασε η μπάλα και εύκολο τελείωμα για τον Πέρικο. Ζωνούλα τώρα η Athens Bucks. Στεφανάτος για δύο μέσα, 34-22. Ότι είναι μίξ και παίζουν για ζώνη με ξεπερνάει. Η νυχτή Bucks ανώνυμους παίζει για ζώνη, κυρίες και κύριοι. 34-22 και η μπάλα είναι εκτός. Σας το έξε στο hook. Το Ανδρεαδάκης Καστρινός ήταν μόνος του τώρα γι' αυτό. Μαρκάρετε τον άνθρωπο ρε παιδιά να βάλει. Θέσεις μέχρι μέσα, η μπάλα είναι για μπάτς. Ανδρεαδάκης για δύο, πολύ ωραία. Φάουλ στο Στεφανάτο. Κουρτές πολύ εύκολα. 36-24. Πέρασε η πάσα αυτή. Ωραία φάση είναι αυτή, το βάλε. Ο Δανιάς έβαλε το τρίποντο 27-36, μειώσανε οι Bucks. Ευτυχώς το έβαλε γιατί ήταν ωραία φάση αυτή και η αρχική πάσα και το passing game μετά για να βγει το ελεύθερο σουτ. Δρακόπουλος ευστοχή για ανώνυμους, 38-27. Εκεί πάσα μπαλαγιά τους Bucks.
για τους ανώνυμους. Χαχα, τι λέω. Φάουλ τώρα για δύο βολές και time out. Λοιπόν, οι βολές είναι για τον Θράσο που έβαλε την πρώτη, θα το είδατε, αλλά δεν πειράζει. Έχασε τη δεύτερη, σαμποτάζ το κάνουμε. Θετικό. Αχα. Με το πόδι έχει διώξει την Παλαγκόριτσα. Τρακόπουλος αφήνει και ξαναπαίρνει τώρα την μπάλα, airball. Ανδρεαδάκης περνάει στον Κορίτσα με ταμπλό, όχι. Άστοχο το σούτ για τρεις από τον Περίκο. 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 Η προσπάθεια τώρα είναι εύστοχη όμως, πολύ ωραίο καλάθι από τον ίδιο. Θέσεις για 2, 41-29. Άου, πήγε βγήκε η μπάλα εκεί στο λέει από το Θράσο. Στεφανάτος για τρεις, όχι. Ριμπάουντ του Δρακόπουλο. Με το πόδι κόβει ο Κορίτσας. Κουρτέσεις, κανένα πρόβλημα. 43-29, 15 δεύτερα για το τρίτο δεκάλεπτο. Πάρε το Δρακόπουλο. Αστρινός. Ήταν μακαρισμένος.
Το βαλέ, 43-32. Και λήξη της τρεις περίοδου. Τέταρτο δεκάλεπτο. Κορίτσας. Το βάζει πολύ ωραία. Τώρα προσπάθεια. 45-34. Βάρας για τρεις. Έχει χάσει αρκετά, έχει βάλει και πολλά όμως. Καστρινός ήταν ελεύθερος. Τα είπαμε αυτά. Τα 1-34 είναι το σκορ με το τρίποντο που είδατε πριν λίγο. Τι δίποτε ήταν. 51-34 πάντως είναι το σκορ. Στεφανάτος θα το πάρει συγκλονιστικά αργά, αλλά το βάλε. Ζήγησε, λέει, φωνάζουν από τον πάγκο, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι το ζήγιζε. Πιο πολύ παρατατικός παρά οριστός ήταν αυτό το όχι. Βάζει και ένα λέει στον εφηδιασμό, σε φανάτος, αυτός. Για 2 είναι εύστοχο τώρα από... Πώς το βάλω αυτό, Καμπόλης ήταν, ναι. Πάσα για το Θράσο. Ο Τσουβάρας μπερδεύτηκε εκεί, έδωσε την πάρα του Καστρινό. Εντάξει, τι να το κατηγορήσουμε κιόλας. Πάσα του Ανδρεαδάκη είναι ωραία για το Γαμπόλια στο Χ. Τρέχει, δεν προλαβαίνει. Ο Τσουβάρας ήτανε time out. Θέσεις
Ο Κουρτέσης είναι... Δεν χαρίζει τίποτα. 58-36, 5 λεπτά ακόμα. Α, τι παιχνίδι του παίξε εκεί. 58-36 παραμένει. Κι άλλο καλάθι. Κουρτές πρέπει να έχει βάλει καμιά κοσάρα. Δεν έχουμε στατιστική υπηρεσία γιατί το παιχνίδι δεν υπάρχει. Είναι παιχνίδι φάντασμα αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε. Προπόνηση είναι γιατί όπως έχουμε πει, θυμίζω ότι οι Ανώνυμους κερδίσανε 20-0 το παιχνίδι άνευ αγώνο στα χαρτιά γιατί οι Athens Bucks κατεβήκανε με 4 παίκτες. Μ' αρέσει που τα λέω λες και είναι live ξέρω εγώ και μπορεί να μπει για κάποιος τώρα. Καστρινός είναι μόνος του, airball θα είναι αυτό λογικά, όχι. Ο Δρακόπουλος τι κάνει εκεί. Έπρεπε να σουτάρει κιόλας μετά από αυτό. Καστρινός Ανδρεαδάκης από μέση απόσταση, αστοχή. 2,5 λεπτάκια. Φάουλ στον Ανδρεαδάκη για 2 βολές. Ένα μισή λεπτό ακόμα. Thank you.
Δασκάλα τρίποδο του Τζουβάρα. 67-44, 40 δεύτερα μένουνε. Κουρτέσης, πάει στο τελείωμα. 20 δεύτερα μένουνε. Φάουλ τώρα, 15, λοιπόν τέλος. Να δούμε αυτό το σουτ. Α, το βάλε. 67-47 είναι το τελικό σκορ. Μόλις παρακολουθούσατε ένα παιχνίδι που δεν έγινε ποτέ. Καλή συνέχεια σε όλους.